έθεσε στο θέμα αυτό και τον ευλόγησε ο Θεός τον ταψιλός. Είχε πλέον των 1000 μοναχών υποτακτικούς και ήταν όλοι καθηγητές πνευματικοί στο θέμα της προσευχής. Και όχι μόνο στην προσευχή, διότι μερικοί ακούνες περί προσευχής νομίζουν πως οι άλλοι δεν κάνουν τίποτα από το να προσεύχονται. Όχι να προχωρήσει και στα γράμματα και στις πέτρες και στην αγιογραφία και να κτίζουν μοναστήρια και ναούς και εκκλησίες και πνευματικά πράγματα και αμπελώνες και κήπους, όλα τα πνευματικά πράγματα και να υγειάζονται και να ευλογούνται με τη χάρη της μοναδικής προσευχής του Χριστού μας. Έτσι λοιπόν, το κατακλείδι, είπαν οι πατέρες μας πως αυτό το πνευματικό οξυγόνο που μας δόθηκε ως υψίστη δωρεά του Αγίου Πνεύματος εδώ στην Εκκλησία μας, πρέπει κανείς να το αγαπήσει όσο τίποτα στον κόσμο. Είναι το πολυτιμότερο χάρισμα που μπορεί να δώσει κανείς εδώ επί της γης ο Άγιος Χριστός μας, ο Διαδικός Θεός μας σε κάθε Ορθόδοξο. Ο δικός μου ο γέροντας μας είχε σε μία ομιλία του κατακλείδη διδάξει το εξής. Όταν θα φτάσει η ώρα του τέλους μας, του ψυχολογήματος, και ακόμη όταν θα αναβαίνει η ψυχή μας και θα τελωνίζεται, και μέχρι να φτάσει μπροστά στον Χριστό για να κάνει την εγώ προσευχή στην τρίτη ημέρα, αυτή η ψυχή που γνωρίζει την ωραία προσευχή θα τη λέγει συνεχώς. Και ο κατεξοχήν λόγος που θα περάσει ανενόχλητη η ψυχή από τα τελώνια θα είναι ότι θα λέγει συνεχώς η ψυχή το Κύριε Ιησού Χριστέ ελαϊσό. Και έτσι θα περάσει ανενόχλητη. Τόση χάρη και τόση ευλογία έχει αυτή η ευλογημένη προσευχή. Θα σας πω και κάτι που είναι πολύ χαριτωμένο. Στη μονή του Ξηροποτάμου υπήρχε κάποιος μοναχός που είχαμε ζήσει μαζί στο κοινόβιο, ο πατήρ Χαρίτων. Τώρα έχει κοιμηθεί. Και μένει ο παραδελφός του, ο πατήρ Ιωακήμ. Ζει ακόμα στη μονή Ξηροποτάμου είναι αυτός. Όταν λοιπόν ήμασταν στο κοινόβιο του Φιλοθέου, ο πατήρ Χαρίτων μας έλεγε το εξής χαριτωμένο. Εάν κοιμηθώ και κολαστώ, έλεγε ο πατήρ Χαρίτων και τον εαυτό του, μόνο λογώντας σε εμάς, και κολαστώ, τα δαιμόνια θα μας πετάξουν σε καμιά γωνιά, εκεί του άλλου. Αλλά εγώ, επειδή έχω μάθει την προσευχή, θα λέγω συνεχώς το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεϊσό, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεϊσό, θα μορμορίζουμε συνέχεια, θα αρχίσουν τα δαιμόνια να αγριεύουν. Πώς το έλεγε, πώς το είχε αισθανθεί. Θα αρχίσουν να μας βρίζουν, σκασμός. Θα φωνάζουν, να σε οπίσουν. Αυτός περισσότερο θα λέγει την προσευχή, θα γρέψουν τα δαιμόνια και σήμερα θα μου δώσουν μια κλωσία και θα μου πούν έξω από εδώ πέρα να μεταβεί στον παράδεισο. Δεν κάνει και την κόλαση. Ακόμα και στον άλλη, μορμορίζει συνέχεια. Έξω από εδώ. Είναι απλό, αλλά έχει βάθος. Φανερώνει μια λεοντιαία ψυχή με πολύ θάρρος και ομολογία και ανδρεία. Τι ήθελε να πει με άλλα λόγια, ότι όπου και να βάλει ο Χριστός μας μια ψυχή, παντού δεν είναι ο Χριστός μας, παντού είναι ο Παράδεισος. Εφόσον κανείς έχει μέσα την ευχή, έχει μέσα τον Παράδεισο. Είτε στον Παράδεισο είτε στην κόλαση, ο άνθρωπος βιώνει Παράδεισο. Δεν είναι ο τόπος που θα μας κάνει να νιώθουμε μακάρι ή δυστυχισμένοι, είναι ο τρόπος. Από μέσα μας ξεκινάει ο Παράδεισος ή ο Άδης. Εάν βιώνουμε τη μία ή την άλλη κατάσταση, αλλά τη μονή μου βάσεως. Και ήθελε να πει, όπως καταλάβατε, ότι όπου και να μην βάλει ο Χριστός μας, δικαίωμά του είναι. Φυσικά πρέπει να μας βάλει στον Άδη για τις αμαρτίες μας. Δεν δικαιούμαστε να πούμε ότι αξίζουμε τον Παράδεισο, αλλά και εκεί θα συνεχίσουμε τη δουλειά που μάθαμε από το γέρο. Την ευχή ασταμάτητα. Και ας κάνουν καλά τα δαιμόνια. Με αυτό το χαριτωμένο, το οποίο είχα ακούσει πριν από 30 χρόνια περισσότερο, μου είχε μπει στην ψυχή μου τόσο βαθιά και έλεγα να λοιπόν ένας αγαθός, απλούστατος άνθρωπος, ο οποίος έχει αυτό το χάρισμα και πραγματικά αξιώθηκε μεγάλη θέση στον Παράδεισο. Αυτά τα ελάχιστα ήθελα να φέρω στην αγάπη σας, διότι πραγματικά δεν τελειώνει, είναι ατελείωτα. Δεν γνωρίζω πάντα στη Λεωνέκη σε βασίλειο Παρτέρες αν υπάρχει κάποια ερώτηση, κάποια ή κάποια διαφωνία στα αναφερθέντα, διότι εμένα μου αρέσει ο διάλογος
και όχι ο μονόλογος. Δεν είμαστε ομιλητές να ομιλούμε, είμαστε καλόγεροι να επικοινωνούμε στις ομιλίες, στις συνάδελφες μας και όλες και να ακούγονται όλες οι γνώμες, ακόμη και αντίθετες. Σε μια ελεύθερη εκκλησία δημοκρατική και μηχανική, μάλλον πιο κρατική, πρέπει να ακούγονται όλες οι γνώμες και οι αντίθετες ακόμη, διότι και από εκεί κάτι καλό προκύπτει, στο τέλος θα βγει κάτι πολύ καλό. Γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχει. Δεν πρέπει να απαντάρετε. Μόνο να λέει του νόστου και αρχίζει και νομίζει ότι κινείται ο Χριστός, κατεβάζει στα χέρια του, τον ευλογεί, συνομιλούν και αρχίζει και παίρνει μια άλλη μορφή διαστροφής, πνευματικής διαστροφής, την προσευχή του. Κυρίως όμως σκέφτεται τι να υπεί. Είναι λάθος το νους να σκέφτεται τι θα υπεί. Η προσευχή είναι, επαναλαμβάνω, έκθεση πηγαία της ψυχής μας στον Θεό, που γνωρίζω και δεν σκέφτομαι τίποτα. Τα γνωρίζει ο Θεός όλα, δεν χρειάζεται να του υποδείξω τίποτα. Όλα τα γνωρίζει. Προκαταβολής κόσμου. Επομένως, τι θα του υπώ. Αυτά όμως που θα του υπώ θα είναι αβίαστα χωρίς να σκέφτομαι. Γι' αυτό η ωραία προσευχή, επειδή είναι η επανάληψη μικρή της ιδίας προτάσεως, μας ασφαλίζει από το να σκεφτόμαστε τι θα πούμε στη συνέχεια, τι θα πούμε στη συνέχεια και κυρίως μας ασφαλίζει από τη φαντασία. Είναι ο τρόπος, ο πρώτος που μας ασφαλίζει από την πλάνη. Της Δευτέρας προσευχής, η πλάνη είναι όταν κάποιος γνωρίζει πολλές προσευχές, λόγω χάρη ψαλμούς και άλλες προσευχές και άλλους δεν γνωρίζει. Και κάνουμε σύγκριση. Τι λέμε, εγώ γνωρίζω, εσύ δεν γνωρίζεις. Είναι ο ανώτερος, ο ταπεινότερος, είναι ο αγνότερος. Δεν είναι ο ορθότερος, δεν είναι ο υψηλότερος, δεν είναι ο πιο πλούσιος, ούτε ο πιο πολύ μορφωμένος και πολύ ύπουλος. Είναι ο ταπεινότερος και ο αγνότερος. Και ποιος θα το πει με εγώ, κανένας. Εάν θα το πει, κανείς αυτός. Όλοι λένε ότι είναι ο πιο αμαρτωλός. Δεν άκουσα κανένα να λέει ο πιο άγιος. Είναι η ασκάτη πλάνη. Δεν έχει κανείς αυτογνωσία. Είναι λοιπόν χρήσιμο οι προσευχές να λέγονται από τα βιβλία, αλλά όχι να συγκρίνουμε τον εαυτό μας και τους άλλους. Ό,τι άλλος είναι υποδιέστερο, δεν γνωρίζει, δεν έχει προσευχή. Ξέρετε πόσοι αυτοί οι άνθρωποι θα πάνε στον κολάκι σου να δείτε την αυτή προσευχούλα που κάνουν. Πάρα πολύ. Ίσως οι περισσότεροι. Δεν θα πούμε ότι όποιος δεν γνωρίζει την προσευχή δεν θα πάει στον παράδεισο. Δεν είναι έτσι. Ούτε γνωρίζει την προσευχή θα πάει στον παράδεισο, λόγω της προσευχής. Είναι άλλο το κριτήριο και η βαθμολογία. Και ερχόμαστε στο καθεαυτό τρίτο θέμα της νοεράς προσευχής. Η νοερά προσευχή έχει μερικές πλάκες. Μία από αυτές και θέλει προσοχή το θέμα. Ο Άγιος Δαβίδ μας λέει ότι ο Θεός ετάζει καρδίας και νεφρούς. Όχι από ιατρικής πλευράς, αλλά από πνευματικής πλευράς. Και από ιατρικής πλευράς. Νεφρά, τη γλώσσα τη μυστική, τη θεολογική, γιατί ετάζει νεφρούς και καρδίας. Γιατί δεν ετάζει και πνευμόνια, λόγω χάρη και σηκώνει και είπα. Γιατί έμελε αυτές τις δύο λέξεις. Κάνει εντύπωση. Νεφρά, η γλώσσα της θεολογίας είναι όλο το σύνολο των λογισμών του επιθυμητικού. Και τι δεν σκεπτόμαστε και τι δεν επιθυμούμε. Ωραίους ανθρώπους, σαρκικά πράγματα, με ρώτη είναι εκεί πλευρά. Και τι δεν επιθυμούμε. Και ωραία φαγητά, και ωραία ρούχα, και σκανδαλώδη πράγματα, την αρνητική πλευρά. Και τα άγια πράγματα και τον άγια και την καλή πλευρά που επιθυμούμε. Όλο το σύνολο της επιθυμίας του επιθυμητικού ονομάστηκε μόνο λεκτικά νεφρά. Λοιπόν, όταν ο Θεός ετάζει νεφρούς, εξετάζει αναλυτικότατα όλο τον προβλημό των καλών και των κακών. Και ξέρετε ποιο είναι.